36 συλλεκτικές δάδες Ολυμπιακών Αγώνων από πόλεις όλου του κόσμου φιλοξενήθηκαν στην έκθεση Sports Expo που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη. Η κάμερα της Δέλτα Τηλεόρασης εντόπισε τον συλλέκτη Στρατοκλήμου, ο οποίος μίλησε για την συλλογή του και πώς έφτασε στο σημείο να έχει στην κατοχή του μερικές από τις πιο σπάνιες. Ξεκίνησα περίπου το 1991. Το ένασμα ήταν μια καρφίτσα. Κάποια στιγμή έπεσε στα χέρια μου κάποιο μετάλλιο, μια δάδα, όπως γίνεται σε όλες τις συλλογές. Με τα χρόνια άρχισε να εμπλουτίζεται η συλλογή, πάντα με υπομονή και πολύ ψάξιμο, καθότι δεν υπάρχει και οικονομική ευχέρεια για αγορά στις φυσιολογικές τιμές της αγοράς. Και κατέληξα μετά από 30 χρόνια να έχω εκτός των άλλων μια συλλογή από 36 Ολυμπιακές δάδες που περιλαμβάνουν μια πλήρη συλλογή θερινών δαδών και 6 χειμερινές και 6 παραολυμπιακές. Η συλλογή του κυρίου Κλήμου κοστολογείται στις περισσότερες από 130.000 ευρώ. Δυστυχώς λόγω οικονομικών ο κύριος Κλήμου δεν μπορεί να τις εκθέσει δημόσια, αν και όπως αποκαλύπτει αυτό είναι ένα από τα όνειρά του. Ερωτώμενος για την αγαπημένη του δάδα, δηλώνει πως όπως ένας πατέρας δεν μπορεί να έχει αγαπημένο παιδί, έτσι και εκείνος δεν μπορεί να διαλέξει μόνο μία. Το κόστος συλλογής μπορεί να κυμαίνεται γύρω στους 120-130.000 ευρώ. Μπορεί και παραπάνω. Όσο για την κρατική βοήθεια, αν εξαιρέσουμε τη βοήθεια της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, στην οποία υπηρετώ, η οποία μου δώσε την ευκαιρία να κάνω τις εκθέσεις και ήταν το έναυσμα για όλη αυτή τη δραστηριότητα που σας περιέγραψα, δεν είχα άλλη βοήθεια, όχι. Υπάρχουν κάποια κομμάτια συλλογής που ξεχωρίζεται, ίσως πιο σπάνια, πιο συμβολικά, πιο ιστορικά? Ναι, υπάρχουν 2-3 δάδες τις οποίες τις ξεχωρίζω γιατί λόγω σπανιότητας. Είναι το 1956 στη Μελβούρνη. Ναι, είναι το 1936. Το 36, ναι, μπορεί να ακούσω ότι είναι η παλιότερη, αλλά δεν είναι από τις σπάνιες. Επειδή όλη η λαμπαδιδρομία έγινε με τα πόδια και κάθε λαμπαδιδρόμος κράτησε μία δάδα για τον εαυτό του, χαριζόταν στον λαμπαδιδρόμο, υπάρχουν 3.500 δάδες, οπότε δεν είναι αρκετά σπάνια. Μιλώντας για τις πιο περίεργες ιστορίες δαδών στην ιστορία της συλλογής του, αναφέρθηκε σε μια πολύ σπάνια δάδα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ισπανίας, που σε πρώτο στάδιο δεν μπορούσε να πιστοποιήσει σαν αυθεντική, αλλά όταν τα κατάφερε, η κοινότητα των συλλεκτών ενθουσιάστηκε με ένα τόσο σπάνιο έβριμα. Πέρσι το φθινόπωρο, ένας φίλος συλλέκτης μου προσέφερε μια δάδα που είχε αγοράσει στην Ισπανία για ανταλλαγή. Όταν την είδα, κατάλαβα ότι είναι κάτι το μοναδικό. Μια δάδα η οποία από ό,τι φαινόταν είχε χρησιμοποιηθεί μόνο στην Ισπανία για την λαμπαδιδρομία, το κομμάτι της λαμπαδιδρομίας που έγινε εκεί για την Ολυμπιάδα του Μεξικού. Ελάχιστοι ξέρουν ότι οι δάδες του Μεξικού είχαν πρόβλημα κατασκευαστικό, με αποτέλεσμα αφενός μεν να υπερθερμαίνονται, αλλά το χειρότερο ήταν ότι έλειωνε το μέταλλό τους και έτρεχε πάνω στα χέρια των αθλητών και σε κάποιες περιπτώσεις γινόταν και εκρήξεις με αποτέλεσμα να τραυματίζονται οι αθλητές. Η διαδρομή της λαμπαδιδρομίας ήταν από την Ελλάδα στη Γένοβα, όπου γεννήθηκε ο Κολόμβος, κατόπιν πέρασε στην Ισπανία και μετά στο Μεξικό. Προσπαθήσαν να αναπαραστήσουν την διαδρομή του Κολόμβου από την Γένοβα μέχρι το Μεξικό.